μερούδια. Η μέρα σήμερα ξεκινά από αρκετά νωρίς, αλλά εγώ τώρα σας πήρα μαζί. Έχουμε ξυπνήσει από τις 7 η ώρα το πρωί. Έχουμε ξυπνήσει που λέτε από τις 7 η ώρα το πρωί. Έχω καθαρίσει τα σκυλιά, τα έχω ταΐσει. Έχω φτιάξει γάλα στο Μιχαηλάγγελο και τώρα είμαι στη φάση που έχω αδειάσει το πλυντήριο πιάτων. Έχω τοποθετήσει τα μαχαιροπύρουνα και τα πιάτα. Έχω μόνο τα ποτήρια να τακτοποιήσω. Και ξεκινάω το μαγείρεμα για να κυλήσει έτσι πιο χαλαρά η μέρα μου, να μην έχω άγχος. Σήμερα είναι μια πολύ ευλογημένη μέρα για την Ρόδο. Είναι της Παναγιάς της Αμπίκας. Μεγάλη χάρη της. Είναι η Παναγιά που βοηθάει τα ζευγάρια για να τεκνοποιήσουν, για να μείνουν οι γυναίκες έγκυες. Και βοηθάει και σε άλλα πάρα πολλά. Όχι μόνο σε αυτό, αλλά γι' αυτό είναι εξακουστή. Η ώρα είναι, όπως βλέπετε, 10 παρα 10 και είναι 8 Σεπτεμβρίου. Που σημαίνει ότι σε 3 μέρες ξεκινάνε τα σχολεία, αύριο ξεκινάνε τα παιδιά στο φροντιστήριο στα αγγλικά και Τετάρτη έχουμε τον αγιασμό που θα σας πάρω μαζί. Χθες το βράδυ έκανα ένα βίντεο ASMR το οποίο θα το ανεβάσω να το δείτε εσείς το Σάββατο. Θα ανεβάσω ένα βλογκάκι που έχω ήδη έτοιμο Τετάρτη και κάθε Τετάρτη και Σάββατο θα έχουμε καινούριο βίντεο. 2 βίντεο την εβδομάδα. Σήμερα θα κάνω πατάτες. Έπλυνα τώρα το ταψί γιατί είχα γαλακτομπούρεκο. Με κοπανάκια, μπουτάκια και με μπούτια μεγάλα. Όλα αυτά θα μπουν εδώ να φάμε κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο. Γράψτε μου εσείς τα νέα σας και πείτε μου τι κάνετε, πώς είστε, πώς περνάτε. Είστε έτοιμοι για τα σχολεία, έχετε ψωνίσει. Βέβαια όταν δείτε σε αυτό το βίντεο θα έχετε ψωνίσει ήδη. Μην σας πω, θα έχετε πάρει και τις λίστες. Σίγουρα θα έχετε πάρει τις λίστες γιατί θα είναι η επόμενη εβδομάδα. Και εγώ θα έχω πάρει τις λίστες. Εμάς μας δίνουν τις λίστες την ημέρα του αγιασμού. Παίρνουν τα βιβλία, δίνουν και τις λίστες. Τουλάχιστον πέρυσι έτσι κάνανε. Κάποιες φορές δίνουν τις λίστες τη δεύτερη μέρα μετά τον αγιασμό. Κάποιες, όπως πέρυσι, δίνουν την ημέρα του αγιασμού. Παίρνουν και τα βιβλία, δίνουν και τις λίστες και πρέπει να τα έχουμε και όλα έτοιμα μέσα στην εβδομάδα. Εγώ να σας πω την αλήθεια, ανυπομονώ για τις διακοπές μας. Και για το άνοιγμα του σχολείου εννοείται, γιατί θα έχω λίγο ελεύθερο χρόνο για εμένα. Θα ξεκινήσω πάλι το γυμναστήριό μου. Να οργανωθώ λίγο κι εγώ. Να χαλαρώσω λίγο κι εγώ. Γιατί όταν έχεις 3 παιδιά και τα έχεις όλη μέρα μόνος, είναι πίεση. Περνάς όμορφα, είναι ευλογία, αλλά έχεις και πίεση, κακά τα ψέματα, παιδιά. Όταν τα έχεις 24 ώρες το 24ωρο μόνος σου. Αυτά που λέτε, ανυπομονώ για τις διακοπές μας. Σε ένα τρίμηνο θα είμαστε διακοπές. Θα είμαστε στο μέρος μας και όχι μόνο. Τα παιδιά δεν έχουν φάει καν πρωινό. Έχουν πάει μέσα και παίζουν όλα στο δωμάτιο των αγοριών με τουβλάκια και αυτοκινητάκια. Επειδή εχθές είδαν παραπάνω τηλεόραση και έπαιξαν και PlayStation, τους είπα ότι δεν θα ανοίξει τηλεόραση σήμερα Κυριακή. Θα παίξουν μόνο με τα παιχνίδια τους. Μαμά! Ναι, μαμά! Μαμά! Ναι, παιδί μου! Κοίτα! Κοίτα! Ασθενοφόρα μικρά! Λέω κρέτα! Πολύ ωραία είναι! Λέω κρέτα! Ναι, πολύ ωραία. Είναι δύο τέτοια. Δύο αυτοκινητάκια. Ενθουσιάστηκε. Πρέπει να τους κάνω λοιπόν πρωινό που λέτε και σκέφτομαι να τους κάνω pancake. Έχω πάρα πολύ καιρό. Μπορεί να έχω και 3-4 μήνες να τους κάνω pancake. Οπότε σκέφτομαι να τους κάνω pancake. Θα βάλω πρώτα το φαγητό στο φούρνο. Έχω πλύνει το μπαλκόνι πριν 2 μέρες το μεγάλο μπροστά. Μιλάμε για καθάρισμα. Γινόταν χαμός. Είχαν τρέξει και τα νερά από το μπιτόνι που βάζουμε έξω το παγούρι από το air condition. Οπότε ήθελε πολύ καθάρισμα. Και έχω βγάλει και τα καλύματα από τον καναπέ. Τα έπλυνα εχθές έτσι να μου σχομυρίσει ο καναπές, να τον καθαρίσω ωραία. Είναι μέσα στον κουβά, τα μάζεψα, τα είχα απλωμένα. Και είναι μέσα στον κουβά, με περιμένουν γιατί είναι μεγάλη διαδικασία. Βάλεις τα καλύματα στα μαξιλάρια του καναπέ. Θα σας δείξω για ποιο λόγο. Λοιπόν, σας κλείνω. Να τελειοποιήσω το φαγητό. Δεν βάζω κάτι τρελό, βάζω αλάτι, πιπέρι, καμιά φορά ρίγανη. Σήμερα δεν θα βάλω, δεν θέλω. Βάζω κάρι που ταιριάζει τέλεια με το κοτόπουλο, ένα κύβο κότας, τον οποίο λιώνω με ζεστό νερό από το βραστήριο, κουρκουμά και μια χαρά. Το φαγητό που κάνω σήμερα είναι για 2 μέρες.
Αύριο Δευτέρα δηλαδή δεν θα χρειαστεί να μαγειρέψω. Αύριο Δευτέρα θα πάει ο μικρός σταθμό. Έχουμε ξεκινήσει σχολείο, πάμε πολύ καλά. Σήμερα κιόλας μου έλεγε μαμά θα πάμε σχολείο. Λέω δεν έχουμε σήμερα σχολείο, είναι Σάββατο. Έχει βγει λίγο από αυτό το mood το ότι υπάρχει Σαββατοκυριακό και το Σαββατοκυριακό το σχολείο είναι κλειστό. Γιατί όλο τον Αύγουστο δεν πήγε. Επομένως καταλαβαίνετε ότι ένας μήνας είναι ένας μήνας που δεν έχει πάει σχολείο. Αλλά εντάξει, του είπα, του εξήγησα ότι δεν θα πάμε. Τα μεγάλα τα πρωινά τα πηγαίνω στο ΚΔΑΠ, τώρα που και η Αλεξάνδρα είναι καλά. Τα πηγαίνω στο ΚΔΑΠ, οπότε πάνε και αυτά κάπου και δεν μένει δεν πάει μόνο ο Μιχαηλάγγελος για να του ξυνήσει ότι τα μεγάλα μένουν σπίτι και εγώ πάω στο σταθμό. Δευτέρα πρώτα ο Θεός, λέω να ξεκινήσω γυμναστήριο. Είμαι γραμμένη κανονικά μέχρι τον Οκτώβρη και έχω ανανεώσει και την σύμβαση για ένα χρόνο ακόμη. Από τον Οκτώβρη θα ισχύει η καινούργια η σύμβαση που έχουμε κάνει, η καινούργια η αίτηση. Είπα ότι το γυμναστήριο δεν το ξαναφήνω. Πάμε να γίνουμε κορμάρες. Κάνει καλό στο νου πρώτα απ' όλα, μετά στην ψυχή και μετά στο σώμα. Εγώ τα βάζω με αυτή τη σειρά. Έχω τελειώσει όπως είδατε με το πιατομάνι. Έχω βάλει ένα κορμάκι. Πάμε να φτιάξουμε τον καναπέ, να βάλουμε τα καλύματα. Ο βοηθός μου, ο καλύτερος βοηθός, το αστέρι μου, πήγε πήρε και το σκαμπό. Ήρθε η ώρα να φύγουν τα κουτιά που τόσο πολύ σας ενοχλούσαν, λες και ήταν στο δικό σας σπίτι, για να κάτσω να βάλω τα ρούχα, να τα τοποθετήσω και να τα βάλω στην άκρη. Εννοείται πως στάζω, το βλέπετε. Όταν κάνεις τέτοιες δουλειές, θα στάξεις και δεν έχω ανάψει και το air condition, έχω ανοίξει το σπίτι να αεριστεί. Να ξέρετε ότι το βρεγμένο καθάρισμα είναι το καλύτερο, βρεγμένο πανί δηλαδή. Δεν σηκώνει σκόνες, οπότε καθαρίζεις πολύ πιο καλά, τα περνάς μετά με ένα πανάκι στεγνό κατευθείαν και δεν μένει ούτε στάμπα ούτε τίποτα, είναι τέλειο. Εγώ έχω αδειάσει μέσα στο λεκανάκι Dettol, οπότε είναι όλα τώρα καθαρά απολυμασμένα. Πάμε τώρα να κάνουμε το pancake γρήγορα, γιατί θα με φάνε ζωντανή. Σας έχω ξαναδείξει κι άλλη φορά τη συνταγή, αλλά θα σας την ξαναδείξω και θα μετρήσουμε και ποσότητες σήμερα για να ξέρετε 100% πώς γίνεται. Θα χρειαστούμε ζάχαρη. Συγκεκριμένα θα βάλουμε το 1/3. Έλα, ρίξε άγγελα. Μία σκούπας. Θα χρειαστούμε μία βανιλίνη. Ρίξτε άγγελα. Θα χρειαστούμε ένα κουταλάκι του γλυκού. Baking powder, γεμάτο, ρίξτο, ρίξτο, μπράβο. Αυγό, αν θέλετε βάζετε, εμείς θα βάλουμε ένα. Μία πρέζα αλάτι, το αυγουλάκι. Έχει ανέβει στο πάγκο μαζί μου, πάμε μαζί. Τι έκανε. Θα καθαρίσουμε.
Μόνο μου. Ναι, μόνο σου. Ανακάτεψε, ανακατεύουμε αυτά. Έχουμε το Master Chef εδώ. Και τώρα θα ρίξουμε γάλα. Λοιπόν, θα ρίξουμε μία κούπα, δύο γεμάτες κούπες. Πήρα πάλι μία κούπα, στο ίδιο μέγεθος, άλλο σχήμα, και θα ρίξουμε αλεύρι. Λοιπόν, φάρινα που φουσκώνει μόνο του, αν θέλουμε φουσκωτά pancake. Δώσ' μου λίγο μαναρίγο. Έλα να ρίχνεις εσύ. Σιγά σιγά όμως. Πάμε. Σιγά σιγά να προλαβαίνει ο μαμά να τα ανακατέψει. Ρίχνουμε σιγά σιγά με το ένα χέρι, με το άλλο χέρι ανακατεύουμε. Αν θέλετε μπορείτε να τα κάνετε και στην κουζινομηχανή ή στο μίξερ χειρός. Εντάξει, δώσ' μου τώρα για να χάνετε τα αλεύρι. Μία και θα σου δώσω πάλι. Κάνει, ρίξε εσύ με το αλεύρι. Σιγά σιγά, σιγά σιγά να προλαβαίνω. Άστο. Εάν βγει πολύ πηχτό το μείγμα, βάζουμε λίγο ακόμη γάλα. Δεν έγινε κάτι να μπει γάλα στο τέλος. Αν βγει αραιό, βάζουμε και άλλο αλεύρι. Άστο, κάνει, κάνει, κάνει. Περίμενε. Κάνει. Κάνει. Εάν δεν βάλετε αυγό, σίγουρα θα χρειαστεί περισσότερο γάλα. Μισή κούπα σίγουρα περισσότερο. Το μείγμα μας είναι έτοιμο, δείτε. Πρέπει να τρέχει, όχι να είναι νερό, αλλά να τρέχει, να έχει μία ροή. Βλέπετε τι τραβάω όταν μαγειρεύω, ε. Σιγά σιγά μην βγει απ' έξω. Μπορείτε να τα κάνετε είτε στο τηγάνι, είτε αν έχετε κρεπιέρα. Εγώ θα τα κάνω στην κρεπιέρα. Οι πατάτες ήταν γύρω στο μισάωράκι μέσα στο φούρνο, 25 λεπτό. Και τώρα θα βάλω και το κοτόπουλο από πάνω. Είμαι στη φάση αυτή που έχω πλύνει με πολύ προσοχή το κοτόπουλο. Έχω βάλει τα 4 μπούτια και έχω βάλει και 5 κοπανάκια. Τα υπόλοιπα θα τα κάνω στο air fryer γιατί δεν χωράνε και γιατί θέλω να τα κάνω με άλλο τρόπο, να τα κάνω και πιο τραγανά. Λοιπόν, βάζω πιπεράκι, αλατάκι, ό,τι έβαλα δηλαδή και στις πατάτες, θα βάλω κάρι, και τώρα θα βάλω τον κύβο κότας σε ζεστό νεράκι, ελαιόλαδο, λεμονάκι και λίγη μουστάρδα. Έχω ανοίξει πολλά μέτωπα, η αλήθεια, έχω ανάψει και το μάτι, πρέπει να κάνω το pancake. Λοιπόν, έχω βάλει τα μπαχαρικά αυτά που σας είπα. Έχω βάλει ένα κύβο εδώ, τον βλέπετε. Έχω βάλει 1,5 κουταλιά μεγάλη μουστάρδα. Ένα κουτάλι μεγάλο ελαιόλαδο. Τώρα στην προτίμησή σας είναι η μουστάρδα, εγώ τόση βάζω. Θα βάλω ένα φρέσκο λεμόνι. Αφού έστειψα ένα ολόκληρο λεμόνι, πρόσθεσα νεράκι και τώρα θα προσθέσω και μέλι, μία κουταλιά μικρή μέλι. Θα ανακατέψω να λιώσουν όλα, να γίνει ένα ωραίο μείγμα για να το περιχύσω πάνω από το κοτόπουλο και τις πατάτες. Περιχύνουμε το ζωμό. Πέτα! Ζωμιά μου! Τι το... Τα πατάτε! Και πάμε να το ψήσουμε, να το δούμε μετά πώς θα είναι ψημένο. Έχω ξεκινήσει και με τα pancake. Όταν βγάζει φουσκάλες, τα γυρνάμε τούμπα. Ένα pancake. Λοιπόν, εδώ ψήνονται. Μαμά μου. Έλα, αγάπη μου, έχω βάλει εδώ τα κοπανάκια τα υπόλοιπα, τα οποία θα τα κάνω το βράδυ. Κρίσπι κοπανάκια, οπότε θα τα κάνω το βράδυ. Έλα, μαμά μου. Γιώργο, θα πας στα σκουπίδια, σε παρακαλώ. Τα μεγάλα πήγαν τα σκουπίδια, ο Άγγελος με βοηθάει. Όλα με βοηθάνε σήμερα με τις δουλειές. Μπράβο, Αγγελάκο, ευχαριστώ. Τώρα θα βάλω δεύτερο πλυντήριο και πάνε απλώς στα ριχτάρια. Μόλις τελειώσω με τα pancake. Εδώ πάντα. Έλα. Πήγαινε. Πρόσχε, μη σου πέσει.
ούτε νερό δεν έχω πιει σήμερα, μέγα λάθος. Να φάω κι εγώ κυριολεκτικά ένα πανκέικο σάντουιτς, ένα πανκέικ με μερέντα. Να πάρω λίγη δύναμη για να πάω να πλώσω το πλυντήριο, να βάλω άλλο ένα πλυντήριο και να συνεχίσω με δουλειές. Άκουσα τα ριχτάρια. Νεράκι βλεγημένο και δοξασμένο. Και θα κάνω μια δουλειά που δεν την κάνουμε συχνά εμείς οι γυναίκες. Έχουμε συνήθως σε όλες τις τσάντες μας πράγματα. Θέλω να κάτσω να ξεχωρίσω, να έχω μια τσάντα με ό,τι πράγματα έχω, να πετάξω ό,τι δεν χρειάζεται. Π.χ. ένα ζαχαρωτό εδώ, το λέω σιγά μη μ' ακούσουν, που το έχει πετάξει ο Άγγιος καιρό τώρα. Αυτό, να ξέρω. Έχω αυτήν εδώ που μου έχει το μαράκι μου. Δεν σας την έχω δείξει νομίζω, μόνο στο Instagram την είχα δείξει. Είναι πολύ όμορφη τσάντα, να ορίστε εδώ από τις κάμερας. Το καπάκι, το ψάχνω καιρό. Κάπου, σε κάποια τσάντα είμαι σίγουρη ότι είναι, αλλά να. Λοιπόν. Ποιος ο λόγος να έχουμε 800 πράγματα, εδώ δείτε. Τα ζελιδάκια, δείτε τώρα χαρά. Άγγελ, έλα να δεις κάτι. Έλα να δεις κάτι. Τι σας είπα. Πάμε να κάνουμε ένα γρήγορο watching my bag. Δεν έχω αυτά που πρέπει να έχουμε στην τσάντα, αλλά ό,τι έχω πιάσει τώρα. Λοιπόν, εδώ που σας είπα ότι είναι καινούργια τσάντα, δεν το έχω πετάξει, θα το πετάξω. Εδώ χαρτιά χρειαζόμουν για το σταθμό, για το παιδικό. Ένα πακέτο ξεχασμένα στεγνά μορμάντιλα. Το λουρί της τσάντας, το άλλο, εάν δεν θέλω αυτό το φαρδί που μου αρέσει πάρα πολύ αυτό, να βάλω αυτό. Ένα μαντιλάκι, έτσι χύμα μέσα. Ένα μπισκοτάκι από την παιδική χαρά. Τι ωραία. Για το άσθημα μου. Χάρτο μάντιλα χρησιμοποιημένο από τα παιδιά. Τι ωραία. Ένα πολυτέλειο με καραμέλες. Ένα κράνσες και άλλο ένα κράνσες. Γυαλιά χύμα χωρίς θήκη, μπράβο μου. Ένα κοκολάκι. Μία λισουάρ. Ένα τσιγαράκι από αυτά, δεν καπνίζω σπάνια. Το είχαμε στην τσάντα μου, ίσως το έχει πάρει. Ένα κραγιόν, ένα ξύφυλλο. Αυτό εδώ που το βρήκαμε στην παιδική χαρά. Μία πέτρα, σαν τις φερούλες που μαζεύουμε παλιά τις γυάλινες. Εδώ έχω, εσύ το έχεις βρει. Εδώ έχω αδιάβροχη κρέμα και κάθε αλλαγή πάνω, απλά βοηθάνε στο κάποιο χτύπημα, αν δεν έχω κάτι άλλο από φαρμακείο. Και για έξιμα χνισμό, ατοπική δερματίτιδα πάλι, αυτά εδώ είναι εντάξει χρήσιμα, δεν το συζητάμε. Ένα πακέτο τσιγάρα το οποίο το είχαμε πάρει όταν είχε έρθει και η αδερφή μου. Προπολεμικό. Και αυτό εδώ που είναι για τα τσιγκλήματα, για τα κουνούπια, για ερθισμένο δέρμα. Πάντα υπάρχει μέσα στην τσάντα. Θα τα βγάλω μέσα στην τσάντα τώρα, γιατί θέλει ένα πίναγμα, μπισκότα, έχει γεμίσει τρίματα. Το φαγητό έχει βγει, θα σας το δείξω σε λίγο. Και αυτό που κάνω τώρα είναι, επειδή δεν έχουμε ψωμί, θα φτιάξω ένα σπιτικό ψωμί. Να έχουμε τις επόμενες ημέρες. Οπότε θα βάλω ένα κιλό αλεύρι και θα σας αφήσω εδώ τη συνταγή. Αφού ετοίμασα το ζυμαράκι μας για το ψωμί, τώρα έκοψα. Αλεξάνδρα, πρόσεχε. Αλλιώς ανάποδα. Ανάποδα. Έτσι. Πρόσεχε. Έκοψα το λάχανο σε αυτή τη συσκευή που είναι από Tupperware. Παιδιά, δεν φαντάζεστε πως κόβει. Απορώ γιατί παιδευόμουν τόσο καιρό, αλλά να σας πω την αλήθεια, φοβήθηκα πάρα πολύ γιατί πήγα να το πάξω το χέρι μου. Αλλά εντάξει, ευτυχώς το πρόλαβα. Κόβει τέλεια. Δείτε το λάχανο πώς το έχει κόψει. Έκοψα τη σαλάτα, την αποθήκευσα στο ταπεράκι στο ψυγείο. Τώρα θα βάλω το ψωμάκι μου. Παιδιά, αλήθεια. Λιτσάκι, πραγματικά ευχαριστώ, χίλια ευχαριστώ. Ό,τι και να πω. Παιδιά, έχει φτιάξει όλη μου την κουζίνα η Λίτσα. Δείτε εδώ, ό,τι και αν χρησιμοποιήσω κάθε μέρα θα τη θυμηθώ, γιατί μου έχει φτιάξει όλη την κουζίνα. Και το μαράκι μου επίσης, γιατί μου έχει πρικίσει όλο το σπίτι. Τι να πω για αυτές τις γυναίκες, πραγματικά.
έτοιμο το φαγητό, έκοψα και φετούλα, έτοιμη και σαλατούλα, εδώ ό,τι πανκέικ έχει μείνει. Βγήκαν το πρωί, θα σας πω αμέσως πόσα. 15 πανκέικ με 16 βγαίνουν σε αυτό το μέγεθος που σας έδειξα. Δεν βγήκαν πολύ φουσκωτά, δεν πειράζει όμως. Την επόμενη φορά θα το κάνω όπως το έκανα και πιο παλιά. Θα χτυπήσω πρώτα τη μαρέγκα, αρκετή ωρίτσα, και μετά θα τη βάλω. Έτσι βγαίνουν πιο αφράτα. Τώρα περιμένω να βγει το ψωμί, το έχω βάλει στο φούρνο, σε κάνα μισάωρο. Θα βγει και θα κάτσουμε να φάμε, οπότε πάω να σερβίρω, να είναι έτοιμα τα πιάτα να κρυώσουν. Αφού τελείωσε ο Χρήστος στο μπάνιο, θα κάνουμε μετά μπάνιο. Μετά θα κάνεις εσύ. Μπήκα να κάνω εγώ μπανάκι, να το ευχαριστηθώ. Μωράκι μου, μωρό μου. Παιδάκι μου, καλό. Βλέπανε παιδικά, οπότε έκανα εγώ το μπανάκι μου ήσυχα και ωραία. Θέλω να κάνω και ένα πεντικιούρ στο ποδαράκι γιατί είναι χάλια οι φτέρνες. Περιμένουμε το ψωμί, ευτυχώς έδωσα οδηγίες στο Χρήστο, το άνοιξε και τώρα περιμένουμε, σε λίγο θα είναι έτοιμο. Φάγαμε, τα αγόρια έχουν αράξει να δουν την ταινία. Η Αλεξάνδρα, εγώ σκούπισα τώρα καρέκλες τραπεζαρία, η Αλεξάνδρα όποτε κάνω φρέσκο ψωμί σπιτικό το πελεκάει, οπότε συνεχίζει να τρώει ψωμί και της έχω αφήσει το σκουπάκι να σκουπίσει μόλις τελειώσει. Εγώ έχω τακτοποιήσει τα πάντα εδώ, έχω πλύνει, έχω βάλει τα πιάτα στο πλυντήριο πιάτων. Έχει μείνει αυτό το φαγητό και θα ξαναφάνει σίγουρα το βράδυ, αλλά θα τους κάνω αυτά που σας είπα, τα κοπανάκια. Θα ξαναμπω δηλαδή στην κουζίνα για μαγείρεμα. Το ψωμί, παιδιά, το διαλύσαμε για να φάμε γιατί ήταν ζεστό. Οπότε το κόψαμε όπως και όπως για να κάτσουμε να φάμε. Αλλά βλέπετε, είναι τραγανό και μαλακό μέσα, είναι θεϊκό. Το μαζεύω και αυτό τώρα να το βάλω μέσα στο φούρνο. Θα μπει και αυτό από πάνω. Έχουν μείνει αυτά τα pancakes, θα τα βάλω σε ένα ταπεράκι αν θέλουν να τσιμπήσουν μετά τα μικρά. Το πλυντήριο φαντάζομαι το ακούτε στήβι, είναι το δεύτερο πλυντήριο για σήμερα και θα μαζέψω σε λίγο τα ριχτάρια που άπλωσα το πρωί, να τα διπλώσω, να τα τακτοποιήσω στη θέση τους. Ο μικρός μου ζήτησε γάλα, οπότε του ζεσταίνω γάλα για να πάμε για να τον κοιμήσω. Ο Άγγελος ήπιε το γάλα, εγώ τώρα έβγαλα το δεύτερο πλυντήριο, μάζεψα το πρώτο και πάω να απλώσω το δεύτερο. Τελείωσες? Έρχομαι, είναι στο μπάνιο. Λήξαμε έναν 2 ώρο ευνάκο, θα κοιμόμουν κι άλλο. Άλλες 10 ώρες να μ' άφηνες, νομίζω θα τις κοιμόμουν. Επειδή ξυπνάω κάθε μέρα αρκετά νωρίς και κάνω αρκετά πράγματα, νιστάζω. Τουλάχιστον κοιμήθηκα, δεν παραπονιέμαι. Το μωρί μου, επειδή με ρωτάτε το φυσικό πως είναι, είναι έτσι. Φριζαρισμένο ο φουλ. Τώρα το έχω χτενίσει και είναι έτσι. Σε πιο καλή κατάσταση. Πάμε να κάνουμε λίγο πιστολάκι γιατί είναι ακόμη νοπό. Επειδή έκανα τον μπάνιο πριν. When I see you coming, all I wanna do is tell you that I love you. I know you're better off without me, cause your tears stain eyes make it dark out when you're around me. Like a needle lost in the sand, the ink dried in my hand. It's unthinkable. Like a bird that never learned to fly, I shouldn't ask you to try. It's unthinkable. But loving you was easy. See, when it was just you and me. Since you wanna leave this, I'll pick up the pieces. Yeah, you said I'm not a second chance, and I know that I'm not perfect, and this probably sounds really selfish, but I hate that I'm not with you. I just wish that I could tell you that my this time is the truth. I lost the trust, I understand, but do I have to be that man? It's unthinkable, but loving you was easy.
think about me? Are you thinking about me? Do you think about me? Are you thinking about me? Do you think about me? Are you thinking about me? Do you think about me? Κόβουμε και νυχάκια, γιατί με τα κοψιμανούλα δεν θα κοπούν. Οπότε περιποιούμαστε τα άκρα μας. Αυτό το καζανάκι δεν θα σταματήσει ποτέ. Κοίμησα τον μικρό, τώρα σηκώθηκα, θα αφαιρέσω φακούς και θα κάνω τον ντυμακιγιάζ μου και θα τα πούμε ξανά αύριο το πρωί. Καλό βράδυ! Καλή μερούδια, ξυπνήσαμε, έπλυνα δοντάκια πρόσωπο. Και τώρα θα πλύνει και ο Αγγελάκος. Πλύνε, αγάπη μου. Πλύνε. Πλύνε. Το έχω βάλει. Ό,τι είχαμε. Ναι, έχεις τον Πίκατσου. Ωραία, ναι. Πλύνε τα δοντάκια. Βάλει ο ποτάμι. Ναι, την πετάξαμε. Βάλαμε καινούργια. Πλύνε τα δοντάκια. Καλή, ναι. Ναι, πλύνε τα δοντάκια. Εγώ έχω βάλει κρέμα ματιών. Το μαλλί μια χαρά κρατάει. Έλα, χαρά μου. Ακαλύεται. Τα πεινές. Ναι. Τρίψε τα καλά. Τρίψε τα καλά, Είμαι αυτά. Είναι ωραία να ξυπνάς τόσο νωρίς, γιατί έχεις χρόνο για πολλά. Έτοιμος ο Μιχαηλάγγελος, τον έχω ντύσει. Τώρα θέλω να ετοιμαστώ κι εγώ, γιατί θα πάω και γυμναστήριο πρώτη μέρα μετά από πάρα πολύ καιρό. Πάμε να βάλουμε τα κολλάνα στα αθλητικά. Έχω να πάω από αρχές Ιουλίου που πήγα μια φορά που είχα πάλι κανένα μήνα να πάω. Πρέπει να πάω το Χρήστο για δουλειά, γιατί όταν ήταν άρρωστος πήγα και τον πήρα εγώ από τη δουλειά για να πάμε γιατρό. Και δεν έχει αυτοκίνητο, οπότε πρέπει να τον πάω εγώ στη δουλειά σήμερα. Έτοιμο το outfit. Όταν έχεις καθαρό το μπαλκόνι, τι ωραία, βγαίνεις και αράζεις. Σταματήσαμε στον Μπρούνο. Λέω τον Άγγελο γκρινιάρια, μου λέει δεν είμαι γκρινιάρης, μια χαρά είμαι. Λοιπόν, σταματήσαμε Μπρούνο να πάρει ένα καφεδάκι και να τον πάω στη δουλειά και να συνεχίσουμε την ημέρα μας. Αφού πήγα το Χρήστο δουλειά, πήγα τον μικρό σχολείο, όλα καλά, ούτε κλάματα ούτε τίποτα. Παρόλο που έκλαιγε ένα παιδάκι πάρα πολύ, όπως έκλαιγε προηγούμενες μέρες ο Μιχαήλ Άγγελος. Έτσι είναι η προσαρμογή, παιδιά, είναι λογικό. Τώρα επέστρεψα σπίτι, ο Γιώργος είχε ξυπνήσει, ξύπνησα την Αλεξάνδρα η οποία είναι μέσα και ετοιμάζεται, θέλω να της κάνω μαλλιά. Έχω φτιάξει τα πρωινά, μία τορτίγια, μισή μπανάνα και 4 κουλουράκια καρότου και τώρα θέλω να τους βάλω και νεράκια. Η Αλεξανδρούλα χτενίζει το μαλλί για να το βρω έτοιμο. Εγώ έχω βάλει ένα ποτήρι νερό, τώρα είμαι στο μισό, συνεχίζω να πίνω με μισό λεμόνι στημένο. Φρέσκο και 2 αυγά να τα έχω για μετά την προπόνηση. Οι χλωρές. Σε 4 ώρες. Χτένισα και την Αλεξανδρούλα. Έχει φτάσει το μαλλί, παιδιά, μέχρι κάτω τη μέση. Θέλουμε λίγο να κόψουμε, δηλαδή να κοπεί αυτό. Βάλτε παπούτσια να φύγουμε. Να φύγουμε γιατί θα χάσω το μάθημα. Just
Μόλις μπήκα σπίτι. Στην τοποθεσία σπίτι μου αισθάνομαι περήφανη που έβγαλα όλο το πρόγραμμα της γυμναστικής. Θα κάνω ένα ντουζάκι σίγουρα, το μαλλί θα δω. Πολλά φιλιά, καλή συνέχεια. Θα σας κλείσω εδώ γιατί έχει μαζευτεί έτσι πολύ πράγμα από χθες. Τι θες, μωρή? Έχω... Αχ, τα ψωμιά ξέχασα. Σταμάτησα το πρωί να πάρω από το σούπερ μάρκετ με το που άφησα τα μεγάλα στο ΚΔΑΒ γιατί ήταν δίπλα το μπαζάρ. Σταμάτησα να πάρω... Κύρα! Μου έχει ξεσκίσει την πλάτη. Ένα νεράκι, ένα μπουκάλι νερό και ψωμιά, γιατί μου ζήτησε ο Γιώργος hot dog. Αλλά έχω και από χθες το κοτόπουλο με τις πατάτες. Έχει πάρει και ο Χρήστος στη δουλειά να φάει τα περάκι, οπότε δεν θα χρειαστεί να μαγειρέψω σήμερα κάτι. Εκτός και αν χωθώ στην κουζίνα για άλλα πράγματα. Αν και σκέφτομαι αύριο, όχι σήμερα, αύριο, να πάω να πάρω πορτοκάλια και να τους κάνω κέικ. Το κλασικό το κέικ που ξεκινάνε τα σχολεία, να πάρουν κέικ στο σχολείο. Και ο Χρήστος στη δουλειά. Αυτά. Σας κλείνω, πάω να κάνω το μπάνιο μου, να φάω τα αυγουλάκια που έκανα το πρωί, σκέτα. Στη συνέχεια έχει νερό, μετά μεσημεριανό φαγητό, με σαλάτα μαζί παρεούλα και το βράδυ κάτι ελαφρύ, είτε γιαουρτάκι, είτε θα κάνω... ή μπορεί να φάω και μισό hot dog το βράδυ, θα δω. Το βράδυ, απόγευμα εννοώ. Βράδυ δεν τρώω ποτέ, το έχω σταματήσει το βραδινό. Μην ξεχνάτε να είστε όμορφοι μέσα και έξω προπάντων εσωτερικά, γραφτείτε γυμναστήριο όσοι μπορείτε, να βρείτε έστω ένα μισάωρο, όχι μία ώρα, έστω ένα μισάωρο την ημέρα να πηγαίνετε. Είναι καταπληκτικό, νιώθεις αναζωογονημένος, έχεις κάνει κάτι πάρα πολύ καλό για τον εαυτό σου και εμείς τα λέμε ξανά. Σας κλείνω να κάνω αυτά που σας είπα και να κάτσω να κάνω μοντάζ. Πολλά φιλιά, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι να μεγαλώσει η παρέα μας, είναι εντελώς δωρεάν.